θα συναντήσουμε τον κύριο Πάνο Ιωαννίδη, ο οποίος είναι κατασκευαστής πιάνου και λατερνών, προκειμένου να γεμίσουμε εδώ στο στούντιο με ξεχωριστές μελωδίες, ειδικά σε μία περίοδο την εορταστική, που χρειαζόμαστε τις μελωδίες, τους ήχους, τα τραγούδια βέβαια, και αυτό το χριστουγεννιάτικο σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη, από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη. Τι κάνετε, κύριε Ιωαννίδη, πώς είστε? Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή χρονιά και καλή αισιοδοξία σε όλους τους ακροατές μας. Δική μας η χαρά. Και να έχουμε ένα καλό χρόνο. Δική μας η χαρά. Πού βρίσκεστε, σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Βρίσκομαι στη Νέα Γωνιά, στο εργαστήριό μου. Εδώ είναι ο χώρος που παρουσιάζω τα πιάνα και μάλιστα επειδή κάνουμε και ηχογραφήσεις, θελήσαμε λίγο να το κάνουμε να δείχνει ωραία. Και για να το κάνουμε αυτό, έχουμε στους στίχους όλη την ιστορία των αυτόματων οργάνων, ξεκινώντας από τη λατέρνα του 1808, πηγαίνοντας στην πιανόλα, και τώρα θα ακούσετε τη σύγχρονη λατέρνα, την ψηφιακή λατέρνα. Βέβαια. Που είναι αυτό το πιάνο που έχω μπροστά. Ένα χριστουγεννιάτικο, και θα το δείτε πώς λειτουργεί. Για να δούμε. Για να... Ναι. Εξαιρετικό! Και λίγο Jingle Bells. Και βέβαια... Ναι. Εξαιρετικό, κύριε Ιωαννίδη. Εξαιρετικό, και αυτό που θέλω βέβαια να σας ρωτήσω είναι πόσο δύσκολο είναι αυτό το εγχείρημα. Μισό λεπτό να το σταματήσω για να σας ακούσω, γιατί κάνει. Ναι, σας ακούω. Πόσο δύσκολο είναι αυτό το εγχείρημα, πόσο δύσκολη είναι αυτή η κατασκευή? Δεν έχει τελειώμα αυτό το πράγμα. Καταρχήν και μόνο η ιδέα του να κατασκευάσει ένα πιάνο ήταν απρόσιτη. Δηλαδή, εμείς που είμαστε τη δουλειά δεκαετίες, λέγανε ότι είναι κάτι που δεν γίνεται. Τελικά έγινε. Είμαστε μια μικρή οικογένεια σε όλο τον πλανήτη. Είμαστε πάρα πολύ λίγα άτομα που μοιραζόμαστε αυτή τη χαρά. Και εγώ προσωπικά θέλω περίπου 1.700 ώρες για να κατασκευάσω ένα πιάνο. Δηλαδή, έναν χρόνο περίπου. Κάνω ένα πιάνο το χρόνο και όλα του είναι δύσκολα. Δηλαδή, η προσαρμογή αυτού του συστήματος επάνω στο πιάνο παίρνει, να σκεφτείτε, 2 μήνες. Είναι και αυτό τόσο πολύπλοκο που όταν το βάζεις, είναι σαν να πηγαίνεις ένα παιδί στο οδείο και το μαθαίνεις σε πιάνο. Δηλαδή, το εκπαιδεύεις το σύστημα στο να παίζει σωστά. Αυτή η διαδικασία κρατάει ένα ολόκληρο μήνα.
Και πάει λέγοντας, δεν τελειώνει ποτέ και μετά είναι ο μουσικός που θα φύγει και θα παίξει τα πλήκτρα και θα διαβαστεί το Velocity με τα αυτοκίνητα που θα γίνει πληροφορία μύτη και μετά θα παίξουν ηλεκτρομαγνήτες και. Γενικά δηλαδή όλο αυτό το πακέτο, να σκεφτείτε ότι μέχρι την κατασκευή του πρώτου υπολογιστή ιστορικά, το πιάνο το αυτόματο, αυτό που είδατε τώρα, ναι, κατήχε την πρώτη θέση παγκοσμίως σαν το πολυπλοκότερο και φιέστερο ανθρώπινο κατασκεύασμα. Αυτόματο πιάνο, δηλαδή μέσα από ένα τάμπλετ, ηλεκτρονικό υπολογιστή, του δίνεις την κατεύθυνση. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή παίζει ο πιανίστας, ναι, και κάθε πλήκτρο από κάτω έχει ένα φωτοκύτταρο υπερήθρον που την ταχύτητα του πλήκτρου την διαβάζει και τη μετατρέψει σε πληροφορία MIDI. Τη δίνει σε έναν πολύ ισχυρό υπολογιστή. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες δεδομένων και μετά όλη αυτή η πληροφορία, αφού επεξεργαστεί, πηγαίνει σε μια σειρά ηλεκτρομαγνήτες που είναι πίσω από το πλήκτρο. Το πλήκτρο είναι μια τραμπάλα και όπως ο πιανίστας πιέζει το πλήκτρο από μπροστά και κατεβαίνει, έτσι ο ηλεκτρομαγνήτης το σηκώνει από πίσω και πάλι κατεβαίνει. Γίνεται η ίδια κίνηση, αλλά χωρίς να τη βλέπεις. Πρέπει να το ανοίξεις για να το δεις. Και είναι τόσο εξελιγμένο πλέον που πρέπει να είσαι πολύ πολύ γνώστης των πραγμάτων για να διακρίνεις έστω μια μικρή διαφορά από τον πιανίστα που το έχει παίξει. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο. Σήμερα αυτό χρησιμοποιείται κατά 50% στην εκπαίδευση, γιατί είναι καταπληκτικό να παίξεις ένα κομμάτι και μετά να σηκωθείς δύο μέτρα πίσω και να δεις τον εαυτό σου να παίζει από απόσταση και όχι όπως όταν παίζεις κανονικά. Και γενικά είναι ένα καταπληκτικό μέσο ψυχαγωγίας. Το έχω δώσει σε ξενοδοχεία, το έχω δώσει σε εστιατόρια, σε κουρασγερόπια κτλ. Βέβαια, είναι εξαιρετικό. Είναι ένα είδος που είναι υπό εξέλιξη και κυκλοφορεί κατά χιλιάδες κομμάτια στον βόρειο χώρο της Ευρώπης, στην Ρωσία, στην Κίνα και στην Αμερική. Μάλιστα. Κύριε Ανίδη, τι να ευχηθούμε για το 23? Για το 23 να ευχηθούμε λίγο αισιοδοξία, γιατί ένα μεγάλο μέρος το ότι συμβαίνει γύρω μας εξαρτάται και από εμάς τους ίδιους και πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στη θέση του, να αντλούμε ενέργεια από τα καλά πράγματα και να είμαστε λίγο αισιόδοξοι. Μάλιστα. Η ζωή από μόνη της, από εξορισμού, είναι κάτι αισιόδοξο. Μάλιστα. Τους χαιρετισμούς μας από Κρήτη. Χάρηκα πάρα πολύ και μεγάλη μας τιμή. Σας ευχαριστούμε. Δική μας χαρά, δική μας τιμή. Να είστε καλά.